Μια από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις του έτους πραγματοποιήθηκε χθες στο Κοβεντάριο από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Αποκλειστικό θέμα συζήτησης η έγκριση προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους 2017. Σήμερα θα συζητήσουμε για τον προγραμματισμό, ώστε να δούμε και να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι κατευθύνσεις για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το ξεκίνημα της υλοποίησης μεγάλων και σημαντικών έργων όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η συνέχιση ή βελτίωση της λειτουργίας των κοινωνικών μας υπηρεσιών, το άνοιγμα της βιβλιοθήκης, το οποίο το 2017 θα αποτελέσει επί της ουσίας ένα σημείο ορόσημο, το σημάδισμα των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης, ώστε να μπορούμε να έχουμε βιώσιμα οικονομικά χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον μας. Και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες, μικρές και μεγάλες, νομίζω ότι θα συζητηθούν σήμερα. Θα γίνει μια γόνιμη συζήτηση. Το σημαντικό βέβαια δεν είναι οι συζητήσεις, είναι η υλοποίηση. Και αυτό που εύχομαι εγώ δεν είναι να γίνει σήμερα η συζήτηση. Η συζήτηση σήμερα θα γίνει και αποφάσεις θα ληφθούν. Αλλά το 2017 να είναι πραγματικά ένα παραγωγικό, χρήσιμο, επωφελές, αναπτυξιακό έτος για την περιοχή και όχι μόνο. Έναν ισοσκελισμένο και ειλικρινή προϋπολογισμό κατάθεσε, σύμφωνα με το λεγόμενά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Κοζάνης, Γιώργος Βαλαής. Τα νούμερα είναι περίπου ίδια με την χρονιά του 2015. Όπως τονίστηκε και χθες, το τεχνικό πρόγραμμα κυμαίνεται περίπου στα 32 εκατομμύρια μαζί με τις προμήθειες. Και τα υπόλοιπα έως τα 69 είναι τα άλλα ποσά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Ο στόχος για το 2017 είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Έτσι αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό. Να έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος καταρχήν θα είναι ρεαλιστικός με την έννοια του ότι θα μπορεί να υλοποιηθεί. Στη συνέχεια να είναι εξορθολογισμένος, ισοσκελισμένος όπως βέβαια προβλέπει και η νομοθεσία και να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας και που όλοι τη γνωρίζουμε με αποφασιστικότητα και θάρρος, γιατί είναι, όπως είχα πει και στην συνεδρία του απολογισμού, η πορεία του Δήμου μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι δύσκολη και δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι μακροχρόνια, αλλά εφόσον έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2017 ανεδαφικό και ανειλικρινή, χωρίς αναπτυξιακό βλέμμα και τον καταψήφισε. Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε έναν προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό του Δήμου Κοζάνης για το 2017. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος καθ' ομολογίαν της Δημοτικής Αρχής είναι ανειλικρινής. Και θυμίζω, γιατί αποδίδω αυτόν τον χαρακτηρισμό, γιατί στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και τα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν τα ανταποδοτικά, δηλαδή αυτά που ψηφίσαμε το προηγούμενο διάστημα για τα τέλη καθαριότητας, όπου ένα κονδύλιο της τάξης των 600 περίπου χιλιάδων ευρώ που προβλέπονται σαν καταβολές του Δήμου Κοζάνης προς τη διάδημα δεν περιλαμβάνονται στα ανταποδοτικά. Ενώ υπάρχουν οι αντίστοιχες αποφάσεις της διάδημα, οι οποίες μάλιστα έχουν ψηφιστεί από τον κύριο Δήμαρχο και από την κυρία Τασοπούλου. Λοιπόν, έναν προϋπολογισμό ειλικρινή, έναν προϋπολογισμό ο οποίος δυστυχώς δεν στοχεύει στην ανάπτυξη. Σε μια περίοδο όπου από τον Πρωθυπουργό της χώρας μέχρι τον εκπρόσωπο του μικρότερου κόμματος όλοι μιλάνε για την ανάπτυξη. Σε μια περίοδο όπου από επίσημα χείλη και από λιγότερο επίσημα ακούμε καθημερινά να εκφράζεται η αγωνία για το πότε ο τόπος και η πατρίδα μας θα μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά για να δοθούν κάποιες λύσεις στα ζητήματα της εργασίας, της απασχόλησης, της μη φυγής των νέων μας, εμείς επιμένουμε στην κατάθμιση των έργων, στα μικρά τα έργα, στα έργα που δεν δίνουν καμιά απολύτως προοπτική στον τόπο, που δεν σχιαγραφούν ποιο πραγματικά θέλουμε να είναι το μέλλον του τόπου μας την επόμενη μέρα.